Πάμε τώρα και πάλι στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης στην Κομωτινή. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Παντελής Μαγαλλιός, ο πρόεδρος του κρατικού κέντρου της Ροδόπης. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Το 35ο συνέδριο της ΓΕΣΕΑ είναι πια ένα παρελθόν. Είναι μια εξέλιξη η οποία βεβαίως κατέληξε και με την εκλογοαπολογιστική του διαδικασία και βεβαίως με τη νέα διοίκηση πια της ΓΕΣΕΑ. Πριν καταλήξουμε στο πολιτικό κομμάτι, θα λέγαμε, της συνεδρίασης, ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, την οργάνωση και τα δεδομένα τα οποία παρήχθησαν κατά τη διάρκεια των ημερών παραμονής των συνέδρων στην Αλεξανδρούπολη? Ναι, παρόλο που υπόθηκαν πάρα πολλά για αυτό το συνέδριο, το 35ο, παρόλα τις δυσκολίες που ήταν μακριά από την Αθήνα, γιατί ξέρετε ότι ήταν πολύς ο όγκος των συνέδρων και δεν μπορεί η επαρχία να σηκώσει τόσα άτομα, η Αλεξανδρούπολη ανταποκρίθηκε και πήγαμε πολύ καλά σε αυτό το 35ο συνέδριο. Σε ό,τι αφορά τώρα το πολιτικό κομμάτι, θα λέγαμε, η ΠΑΣΚΕ κατάφερε να διατηρήσει την πρώτη θέση παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στις εκλογές αυτές διασπασμένη, σωστά? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όντως τα αποτελέσματα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω όμως ότι τους εργαζόμενους τους ενδιαφέρει το ποιος θα είναι πρόεδρος ή ποια είναι η νέα διοίκηση. Τους ενδιαφέρει η πολιτική που θα ακολουθήσει και αν θα προσεγγίσει την κοινωνία και τους εργαζόμενους, τους ανέργους και πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Καλά το λέτε, κύριε πρόεδρε. Καλά το λέτε, κύριε πρόεδρε, αλλά εάν όντως αυτήν την ανάγκη των εργαζομένων, εννοώ, την κατανοούσαν και οι συνδικαλιστές, ίσως τα ψηφοδέλτια να μην είχαν κομματικό χαρακτήρα πλέον, έτσι δεν είναι? Δεν το έπραξαν όμως, δεν το πράξατε. Όσο δεν πρέπει να υπάρχει ο κυβερνητικός συνδικαλισμός, άλλο τόσο δεν πρέπει να υπάρχει ο κομματικός. Δυστυχώς όμως τα πράγματα έτσι είναι και έτσι θα πορευτούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτή η κρίση και η ύφεση αυτή που έχει επέλθει στον ελληνικό λαό πρέπει να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να αποδεσμευτούμε από τα κόμματα και από την κυβέρνηση και πρέπει να δούμε το τι γίνεται με την ανεργία, με την ανάπτυξη και με την εργασία. Υπονοήσατε, κύριε Μαγαλιά, ότι η ΓΕΣΕΕ, το συνδικαλιστικό κίνημα, απέχει από τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Και επίσης οι εργαζόμενοι συνήθως δεν ανταποκρίνονται και στις προσκλήσεις της ΓΕΣΕΕ, ιδίως όταν προκυρήσετε απεργία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν νομίζω να έχετε αντίθετη άποψη εσείς, απλώς με ρωτάτε, αλλά έχει μια αντίφαση το πράγμα εδώ. Δηλαδή έγιναν απεργίες στην Αθήνα, μαζεύτηκε ο κόσμος στο Σύνταγμα και ήταν 1 εκατομμύριο κόσμος. Τότε με τους αγανακτισμένους που το προκάλεσε η ΓΕΣΕ. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις στην όλη υπόθεση αυτή. Πρέπει να δούμε λοιπόν κάτι το διαφορετικό για τους ανθρώπους της εργασίας και για τους ανέργους, την οποία έχουμε πράγματι, το συνδικαλιστικό κίνημα έχει ένα έλλειμμα, διότι οι άνεργοι δεν πιστεύουν πλέον κανέναν, όχι μόνο τους συνδικαλιστές, ούτε τους πολιτικούς, ούτε την κοινωνία. Τους μιλάς και θα λένε δεν σε πιστεύω. Τελείωσε, δεν σε πιστεύω. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Με όλους, όχι μόνο με τους συνδικαλιστές. Κύριε Μαγαλιά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ακριβώς.